Χαίρετε εν κυρίω αγαπητοί μου ακροατές και τηλεθεατές του διαδικτυακού μας καναλιού. Συνεχίζοντας τη σειρά των αγιασμένων μορφών που παρουσιάζουμε στην αγάπη σας μέσα από αυτή την καλοκαιρινή μας εκπομπή, αφήνουμε πίσω μας εκείνες τις μορφές που είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδου και της Αγίας Σοφίας της Εγκλησούρα, από το μαρτυρικό πόντο στις προσφυγικές περιοχές της Μακεδονίας μας και μετακινούμαστε γεωγραφικά στην Κρήτη. Στην Κρήτη, στα τέλη του περασμένου αιώνα, γεννήθηκε στο ορεινό χωριό Σιρικάρι Χανίων ο Νικόλαος Τζανακάκης. Ένα καλό και ήρεμο παιδί, με γλυκό και όμορφο πρόσωπο και φωτεινά μάτια. Χαρούμενο, πρόθυμο και μεγάλο στήριγμα για τους γονείς του. Γρήγορα όμως βρέθηκε στη δίνη μιας μεγάλης δυσκολίας, ενός μεγάλου πειρασμού. Σε ηλικία μόλις 12 χρονών άρχισαν να εμφανίζονται επάνω του τα στίγματα της φοβερής ασθένειας της λέπρας, της γνωστής νόσου του Χάνσεν. Όσοι έχετε διαβάσει και έχετε υπόψη σας το βιβλίο «Το νησί» της κυρίας Χίσλοπ και όσοι είδατε και την ανάλογη τηλεοπτική σειρά πριν από λίγα χρόνια, θα θυμάστε πως στην Κρήτη της εποχής εκείνης, τέλος δηλαδή του 19ου αιώνα, η λέπρα είχε επιπέσει ως επιδημία. Και σύμφωνα με τα κρατούντα έθη της εποχής, οι λεπροί έπρεπε να απομονώνονται από το άμεσο περιβάλλον τους, ακόμη και το οικογενειακό. Δηλαδή, ζευγάρια κόπηκαν στη μέση, μανάδες χωρίστηκαν από τα παιδιά, παιδιά από τους γονείς, αδέλφια μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Όποιος ήταν άρρωστος, στελόταν σε απομόνωση στο μικρό νησί Σπιναλόγκα που βρίσκεται στην περιοχή του Λασιθίου, στον ομό Λασιθίου, απέναντι από την Ελούντα της Κρήτης. Και σε αυτό το νησί υπήρχε επάνω μία πολιτεία όπου μέσα στα χαλάσματα ζούσαν οι λεπροί μέχρι να έρθει το τέλος. Ένα απέραντο λεπροκομείο ήταν αυτή η μικρή νησίδα της Σπιναλόγκας. Αλλά η Σπιναλόγκα ήταν και ένα σύμβολο. Σύμβολο του πόνου και της οδύνης, αλλά του μεγαλύτερου ακόμα πόνου και της μεγαλύτερης οδύνης να σε απομονώνουν οι ίδιοι οι δικοί σου άνθρωποι επειδή ήσουν λεπρός και επειδή η ασθένεια αυτή βαθμιαία σε οδηγούσε στο θάνατο. Μέχρι την ανακάλυψη της πενικυλίνης το 1953, πολλοί άνθρωποι έζησαν στην Σπιναλόγκα, πέθαναν εκεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά επαναλαμβάνω, τα βλέπει κανείς σε αυτό το υπέροχο βιβλίο της Χίσλοπ, το νησί, και σε άλλα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με τη ζωή επάνω στη Σπιναλόγκα, οργάνωσαν τη ζωή τους και προσπάθησαν να δώσουν μία ποιότητα. Βέβαια, πάντοτε απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Όσοι ελάχιστοι κατάφεραν να θεραπευθούν, επέστρεφαν στην κανονική τους ζωή, αλλά πάντα είχαν το στίγμα του λεπρού. Έτσι λοιπόν ο μικρός Νικόλας Τζανακάκης, σε ηλικία, όπως είπαμε, 12 ετών, εντοπίζει πάνω του τα πρώτα σημάδια της λέπρας. Για να μην τον καταλάβει κανείς και οδηγηθεί στη Σπιναλόγκα, αλλά και για να μην επεκτείνει τη μολυσματική αυτή ασθένεια, φεύγει από την πατρίδα του και σε αυτή την τρυφερή ηλικία πηγαίνει στην Αίγυπτο. Πηγαίνει στο Κάιρο για να δουλέψει και φυσικά να αντιμετωπίσει την ασθένεια εκεί χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στους δικούς του. Αλλά μέσα σε 2 χρόνια, δουλεύοντας σαν παραγιός σε ένα
κουρίο, τα δείγματα της ασθένειας επλήθαιναν και άνθρωποι που τον αγαπούσαν και τον προστάτευαν του είπαν να πορευθεί στο λεπροκομείο ή κατά την επιστημονική ονομασία λοβοκομείο της Χίου. Περιάκουστο την εποχή εκείνη και μετά τη Σπιναλόγγα ένα αξιοπρεπές κατάλημα όπου και εκεί βέβαια ζούσαν σε σχετική απομόνωση, όχι όμως όπως αυτή της Σπιναλόγγας, οι λεπροί αδελφοί. Βρέθηκε λοιπόν σε ηλικία 15 ετών λεπρός στο λεπροκομείο της Χίου. Το λεπροκομείο αυτό είχε μια ιδιάζουσα πνευματική κατάσταση. Ο παπάς του λεπροκομείου ήταν ο ιερομόναχος Άνθιμος Βαγιάνος, ο κατοπινός Άγιος Άνθιμος της Χίου. Ο ιερέας αυτός ήταν ολιγογράμματος, αλλά ευλαβέστατος και κυρίως είχε την εμπειρική θεολογία και την θεϊκή σοφία στη ζωή του και στη διδασκαλία του. Κατήγε το από τη Χίο, έγινε μοναχός στη σκήτη των Αγίων Πατέρων της Χίου, ένα περιώνυμο κολυβαδικό μοναστήρι θα λέγαμε, και από εκεί μετακλήθηκε στη Μικρά Ασία απέναντι, δημιούργησε πνευματική κίνηση γύρω από τον εαυτό του και με επίκεντρο την νοερά προσευχή και την ασκητική ζωή επέστρεψε κατόπιν και πάλι στο νησί του και ανέλαβε την ευθύνη, την πνευματική ευθύνη να είναι ο ιερέας των λεπρών, ο ιερέας του λεπροκομείου. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που κατόπιν στη ζωή του εξελίχθηκε πνευματικά έτσι περισσότερο, έκτισε το μοναστήρι της Παναγίας της Βοηθείας στην περιοχή του Βροντάδου της Χίου και εκεί με μία ομάδα μαθητριών του, οι οποίες έγιναν μοναχές, εξασκούσε την ωερά προσευχή και την ασκητική πνευματική νηπτική ζωή των Αγίων Πατέρων της πίστεώς μας, των Παλαιών Πατέρων, είναι ένας από τους κοινοβιάρχες του καινούργιου νεοφιλοκαλικού ρεύματος που ήκμασε στην περιοχή και σε όλη την Ελλάδα πριν από τον πόλεμο, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο διάστημα του Μεσοπολέμου. Με πολλή φιλανθρωπία και με πολλή αγάπη προς όλους τους ανθρώπους και φυσικά πάντα προς τους αγαπημένους του λεπρούς. Όσο ήταν λοιπόν νεότερος, ήταν εφημέριος του λεπροκομείου και πριν συμπήξει την αδελφότητα της Παναγίας Βοηθείας, εφάρμοζε το μοναστηριακό τυπικό στη ζωή του λεπροκομείου. Το λεπροκομείο έμοιαζε σαν ένα μοναστήρι, όπου οι λεπροί είχαν διακονήματα, είχαν κοινή τράπεζα όπου αναγινώσκονταν βίοι των Αγίων και πνευματικά άλλα ακούσματα, είχαν κοινές ακολουθίες μοναστηριακής προελεύσεως, μάθαιναν όλοι να διαβάζουν το ψαλτήρι, τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας. Με έναν λόγο ζούσαν και πολιτεύονταν σαν μοναχοί. Και βέβαια ο Άγιος Άνθιμος τους μάθαινε να λένε την μονολόγιστη ευχή για να παρηγορούνται στους πόνους τους, στις δυσκολίες τους και στη βαθμία αυτή φθορά του σώματός τους. Ο πρώτος και καλύτερος πνευματικός του Υιός ήταν ο Νίκος Τζανακάκης. Γρήγορα στα μάτια αυτού του νέου παιδιού που είχε αρχίσει να σημαδεύεται από τη λέπρα και να χάνει όλη αυτή την ωραιότητα την οποία είχε από μικρός, ο Άγιος Άνθιμος βρήκε τον πιστότερο, όπως είπαμε, μαθητή του. Γι' αυτό και γρήγορα, σε ηλικία 22-23 ετών, τον έκυρε μοναχό και του έδωσε το όνομα Νικηφόρος, προφανώς, για να καταδείξει το αγωνιστικό του φρόνημα και τις νίκες τις οποίες επέφερε στις μεθοδίες του πονηρού. Σε ένα λεπρό, ο πονηρός βρίσκει περισσότερο έδαφος για να τον ρίξει στην απελπισία, καθώς βλέπει τη βαθμία φθορά του σώματός του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τον ανακόψει. Ο Νικηφόρος δεν ήταν απλώς ένας έξυπνος άνθρωπος και ένας άνθρωπος παραδομένος στην προσευχή. Ήταν χαρούμενος, κοινωνικός
και παράλληλα είχε μεγάλη αγάπη στα ιερά βιβλία, στα ιερά αναγνώσματα και μέσα από αυτά καταρτίστηκε πνευματικά παίρνοντας και τις συμβουλές του γέροντά του, του Αγίου, όπως είπαμε, Ανθίμου του Βαγιάνου. Όταν μετά από χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 50, ανακαλύφθηκε, όπως είπαμε, η πενικυλίνη, που είναι το φάρμακο εναντίον της λέπρας, και όταν σιγά σιγά πλέον άρχισε να εφαρμόζεται και όσοι ήταν λεπροί και είχαν προχωρημένη κατάσταση, απλά σταμάτησαν τα συμπτώματα, βέβαια όμως τα σημάδια της ασθένειας είχαν μείνει επάνω στα σώματά τους. Όσοι πήγαιναν να ξεκινήσουν να έχουν συμπτώματα θεραπευόντουσαν. Έτσι σιγά σιγά εξέλιπε η ανάγκη των λεπροκομείων και όσοι λεπροί υπήρχαν στο λεπροκομείο της Χίου και σε άλλα ενδεχομένως, συγκεντρώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας στην Αθήνα και στο νοσοκομείο Λιμωδών στην Αγία Βαρβάρα της Αττικής. Συγκεντρώθηκαν εκεί για να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Σε όλους, ανεξαιρέτως, δόθηκε η δυνατότητα να φύγουν και να πάνε να βρουν τους δικούς τους. Αρκετοί έφυγαν. Πολλοί έμειναν επειδή δεν είχαν συγγενείς ή τους είχαν απαρνηθεί οι συγγενείς και παρά το ότι δεν ήταν μεταδοτικοί στην αρρώστια οι άρρωστοι αυτοί πλέον, οι πρώην άρρωστοι λεπροί, αλλά σημαδεμένοι όμως από την ασθένεια, δεν τους επιθυμούσαν οι συγγενείς και φοβόντουσαν. Γι' αυτό το λόγο και έμειναν να γεράσουν εκεί και να πεθάνουν εκεί στο νοσοκομείο Λιμωδών, ας πούμε στο άτυπο λεπροκομείο, στο άσυλο των λεπρών, στην Αγία Βαρβάρα της Αττικής. Ο Νικηφόρος ήταν η πηγή της χαράς για όλους αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους, παρά το ότι η ασθένεια συνέχιζε να τον κατατρώγει και να τον καταβάλει. Είχε πλέον περιπέσει σε πρόωρο γύρας, παρά το ότι ήταν άνθρωπος κάτω από τα 60 και αναζητούσε μία παρηγορία ανθρώπινη μεταξύ των αδελφών του που το αντιμετωπίζαν το ίδιο πρόβλημα, ήταν και αυτοί λεπροί. Μεταξύ των πολλών ήρθε και ένα νεαρό καλογέρι από την Κρήτη που είχε το όνομα Σοφρόνιος. Αυτός ο Σοφρόνιος ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος που κι αυτός παρατήρησε επάνω του τα σημάδια της λέπρας όταν ήταν στρατιώτης. Ήταν όμως μοναχός και δεν θέλησε να ξαναγυρίσει στην παλιά του ζωή παρά το ότι η ασθένεια δεν είχε προχωρήσει, μπόρεσε να την κατεπολεμήσει και εν τέλει να θεραπευτεί και έμεινε μαζί με τους υπόλοιπους λεπρούς και αυτός στο νοσοκομείο Λιμωδών της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί γνωρίστηκε και εκτίμησε ιδιαίτερα, σαν να τους ήλκησε μαγνήτης, σαν να ήταν συστημένη από χρόνια, τον μοναχό Νικηφόρο που είχε έρθει από την Κρήτη, όπως είπαμε, αλλά και από τη Χίο. Και ο Άγιος Νικηφόρος σε αυτόν τον νεαρό μοναχό Σοφρόνιο βρήκε τον άνθρωπο που ήθελε να μεταφέρει όλους τους πνευματικούς του θησαυρούς. Όλη αυτή τη θεϊκή σοφία που είχε αποκομίσει μέσα από την ασθένεια, την υπομονή και προπάντων τη σχέση του με τους αδελφούς τους οποίους εστήριζε στη δύσκολη ζωή που ζούσαν. Ο Σοφρόνιος έγινε υποτακτικός του παλαιού μοναχού Νικηφόρου, έμαθε από αυτόν την τέχνη της νοεράς προσευχής, έμαθε πνευματικά ακούσματα και εμπειρίες πνευματικές πολύ δυνατές, που τον ενίσχυσαν στην κατοπινή ζωή του και αξιώθηκε από το Θεό να δει σε τι μεγάλα πνευματικά ύψη είχε φτάσει ο γέροντάς του, ο Άγιος πλέον Νικηφόρος. Έτσι μία μέρα που ο Άγιος δεν ήταν καλά, ο πατήρ Σοφρόνιος προς στιγμήν κάθισε λίγο κοντά του και μετά αμέσως έφυγε για να πάει στο κελί του να ησυχάσει, αλλά τον έτρωγε όμως ότι ο γέροντας δεν είναι καλά. Γυρίζοντας, χωρίς να προειδοποιήσει, στο κελί είδε τον Άγιο Νικηφόρο να βρίσκεται σε ένα ύψος περίπου 2 μέτρων επάνω από το πάτωμα και να προσεύχεται και πύρινες
στήλες ανέβαινε η προσευχή του προς τον ουρανό και εδέχεται το θείο φως, ήταν λουσμένος από το θείο φως και έμεινε εκστατικός ο πατήρ Σοφρόνιος, που δεν είναι άλλος φυσικά από τον Άγιο Ευμένιο τον Νέο, για τον οποίο, αν θέλει ο Θεός, θα μιλήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας τηλεοπτική. Έτσι, ο Θεός αποκάλυψε τα πνευματικά μέτρα του Αγίου Νικηφόρου. Τον άνθρωπο αυτόν τον επισκέπτονταν πάρα πολλοί χριστιανοί νέοι που ήθελαν να έχουν πνευματική εμπειρία επισκεπτόμενοι ασθενείς λεπρούς, αλλά και να διδαχθούν από την πίστη και την υπομονή τους. Πολλοί κληρικοί, πολλοί μοναχοί, πολλοί άνθρωποι με πνευματικές αναζητήσεις πήγαιναν εκεί όχι για να συμπαρασταθούν, ίσως αυτός ήταν ο αρχικός σκοπός τους. Έφευγαν πάντοτε ενισχυμένοι, καθοδηγημένοι και κυρίως με αλαφρωμένη ψυχή από ποιον, από τον άνθρωπο που είχε κατατίσει μισός και η λέπρα του είχε φάει, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που μπαίνουν ανάμεσα στην εκπομπή μας, παρεμβάλλονται, τον είχε καταφάει τα μάγουλα, τις κόνχες των ματιών, στο τέλος μάλιστα ήταν τελείως τυφλός. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε τεράστια πνευματική δύναμη και αυτό που ένιωθαν όλοι όταν βρίσκονταν κοντά του ήταν μία ευωδία του Αγίου Πνεύματος που τους ενίσχυε στον πνευματικό τους αγώνα και στην πνευματική τους προσπάθεια. Δεν ήταν μόνος ο Νικηφόρος εκεί, υπήρχαν και άλλες μορφές πολύ σημαντικές που συνέχισαν να ζουν και μετά από εκείνον, περιβάλλοντας και περιστοιχώντας τον Άγιο Κατοπινά Ευμένιο, τους οποίους, επαναλαμβάνω, στους οποίους προσέτρεχε όλη η πνευματική Αθήνα της εποχής εκείνης. Φοιτητές, κληρικοί, πνευματικοί άνθρωποι. Στις 4 Ιανουαρίου του 1953, ο Άγιος Νικηφόρος είχε πλέον πλήρως εξαγιαστεί και ο Θεός τον κάλεσε στους ουρανούς προκειμένου να απολαύσει το μισθό των κόπων του. Και στη διάρκεια της κηδείας και κατά την ανακομιδή των Αγίων Λειψάνων του, το σώμα του, το πολύαθλο, το ταλαιπωρημένο, με τα στίγματα της ασθένειας, το σώμα του ανέδιδε ευωδία. Και αυτή η χαρακτηριστική ευωδία είναι ο τρόπος με τον οποίο επισκεπτόταν τους ανθρώπους που επικαλούνταν τις πρεσβείες του και τις μεσητείες του. Ο πατήρ Ευμένιος, που έμεινε μετά τον γέροντά του τον Άγιο Νικηφόρο για να συμπαραστέκεται και να γίνει κατόπιν και ο ιερέας του λεπροκομείου της Αγίας Βαρβάρας, του νοσοκομείου Λιμωδών, νόσων, παρέλαβε τα λείψανα του γέροντός του και μικρά-μικρά τεμάχια τα έδινε ως ευλογία σε ασθενείς και σε ανθρώπους που ζητούσαν τη βοήθεια του Αγίου. Από την πρώτη στιγμή της ανακομιδής των λειψάνων του, ο Άγιος έκανε φανερώσεις σε πολλούς ανθρώπους, θεραπεύοντας ασθένειες, λύοντας την ατεκνία, δημιουργώντας όμορφη ψυχική διάθεση. Ένας ιερεύς χαρακτηριστικά που πήγαινε από παιδί στο λεπροκομείο και επισκεπτόταν τους λεπρούς και τον Άγιο Ευμένιο, δεν είχε προλάβει τον Άγιο Νικηφόρο, επήγε μια μέρα έχοντας ένα συγκλονιστικό πρόβλημα, οικογενειακό, είχε έρθει σε διάσταση με τους συγγενείς του και πρόκειτο να γίνει μια συνάντηση στην οποία ουσιαστικά θα πιανόντουσαν στα χέρια. Προσευχήθηκε στον Άγιο με πολύ θέρμη και όταν πήγε στο σπίτι για να ανταμώσει τους συγγενείς, τον περίμεναν με χαμόγελα και αγκαλιές οι άνθρωποι που θα έβγαζαν και μαχαίρια ακόμα, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Επιπλέον, σε πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα και στην πόλη μας και στην περιοχή μας, ο Άγιος έκαμε και κάμινε εμφανίσεις, δίνοντας στοιχεία της παρουσίας του και παρηγορώντας τους ανθρώπους κυρίως με αυτή την ευωδία που σας είπα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2017 αξιωθήκαμε να
φέρουμε ένα μέγιστο τεμάχιο του λειψάνου του για να προσκυνήσει ο κόσμος στη διάρκεια των προετοιμασιών της πανηγύρεως του Αγίου μας Νικολάου, όπως συνηθίζαμε τότε. Και πολλοί άνθρωποι ενισχύθηκαν από την παρουσία του Αγίου που σκόρπαγε ευωδία, ενώ όταν ήλθε και όταν έφυγε κατόπιν στο ταξίδι της επιστροφής, το λέω γιατί το έκανα με τα χέρια μου αυτό, το έκανα ο ίδιος προσωπικά και το διαπίστωσα, δεν ευωδίαζε καθόλου, όσες μέρες ήταν το προσκύνημα, εκεί στο τέλος του Νοεμβρίου του 2017, ήταν πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το οποίο γινόταν. Ουσιαστικά με τον Άγιο Νικηφόρο ξεκινήσαμε αυτόν τον κύκλο των νεωτέρων Αγίων της πίστεώς μας και ακολούθησε κατόπιν το 18 ο Άγιος Γιώργος ο Κασλίδης και το 19 η Αγία Σοφία της Κλεισούρας και έτσι εξοικειωθήκαμε στο Μητροπολιτικό μας Ναό με αυτούς τους μεγάλους Αγίους της πίστεώς μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος τρέχει γρήγορα στους ανθρώπους που επικαλούνται τις πρεσβείες του και τις μεσητείες του. Ένα από τα τελευταία γεγονότα τα οποία συνέβησαν ήταν ότι φανερώθηκε σε πολλούς χριστιανούς στην περίοδο του κορονοϊού και ζήτησε να έρχονται και να τον παρακαλούν και εκείνος να μεσητεύει για αυτούς, γιατί ο Θεός του χάρισε ακριβώς αυτό το χάρισμα να μπορεί να ενισχύει τους ανθρώπους και να θεραπεύει τον κορονοϊό. Γι' αυτό και έκτοτε είχαμε αγιογραφήσει την εικόνα του που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου και μέχρι σήμερα την έχουμε τοποθετημένη σε κεντρική θέση στο εικονοστάσιο του Ιερού μας Ναού για να παίρνουν οι άνθρωποι δύναμη από τη μεσητή αυτή του Αγίου και την ειδική χάρη που έχει για τον κορονοϊό. Μέγιστη ευλογία βέβαια είναι το γεγονός ότι ο υποτακτικός του Αγίου Ευμενίου και άρα έμεσα υποτακτικός και του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, ο πατήρ Σίμων, για τους οποίους θα σας μιλήσω την επόμενη εκπομπή μας, αν θέλει ο Θεός, μας παρεχώρεσαν ένα τεμάχιο από το Άγιο Λείψανο του Αγίου Νικηφόρου, είναι ένα τεμάχιο από την ομοπλάτη του Αγίου, μικρό βέβαια, το οποίο έχω ενώπιόν μου και μαζί με την εικόνα του αποτελούν πηγή ευλογίας και χάριτος για την ενορία μας. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας μεταφέρω μέσα από την εικόνα την άρρητη ευωδία την οποία εκπέμπει και την ευλογία την οποία στέλνει ο Άγιος μας σε όλους τους ανθρώπους που τον επικαλούνται, ακόμα και αν δεν τον γνωρίζουν. Είναι χαρακτηριστικό κάτι που έγινε το 2018. Είχαν καλέσει όπως εμείς τον Άγιο Νικηφόρο να είναι ο πανηγυριστής Άγιος στο εκκλησάκι των σχολών της ελληνικής αστυνομίας, ένα εκκλησάκι των Παμεγγίστων Ταξιαρχών, στο οποίο υπηρετούσε ένας πολύ ευλογημένος ιερέας, ο πατήρ Νεκτάριος Κιούλος. Το εκκλησάκι αυτό είναι μικρό, περίπου όπως ο χώρος που βρισκόμαστε. Κάποια στιγμή στο μικρό αυτό εκκλησάκι με τους 5-6 ανθρώπους που ήταν και παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία, εμφανίζεται ένας μοναχός. Όταν τον πλησίασαν οι άνθρωποι της εκκλησίας και τον ρώτησαν ποιος είστε, πάτερ, λέει είμαι ο μοναχός Νικηφόρος και προέρχομαι από την Κρήτη. Ήρθα εδώ για να δω τα πνευματικά μου παιδιά. Τον είδαν όλοι στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, αλλά κανείς δεν έδωσε κάποια ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι περνούσαν και πολλοί άλλοι ρασοφόροι ενδεχομένως. Πλην όμως, μόλις ήρθε η ώρα του αντιδώρου και όλοι κινήθηκαν μπροστά για να πάρουν το αντίδωρο, γυρνώντας πίσω για να δώσουν θέση στον μοναχό να πάει πρώτος να προπορευθεί, δεν τον είδαν. Είχε εξαφανιστεί. Και όταν βγήκαν έξω, πάλι δεν τον είδαν. Και όπως οι μαθητές, όταν είχαν δει τον Χριστό τότε στην πορεία του στην Εμαούς και δεν τον γνώριζαν, κατάλαβαν ποιος ήταν ο μοναχός Νικηφόρος από την Κρήτη που ήρθε να τους επισκεφθεί. Πολλά τέτοια γεγονότα, πολλές τέτοιες εμφανίσεις, πολλά τέτοια θαύματα καθιστούν αυτόν τον Άγιο φίλο της υπομονής, διδάσκαλο της υπομονής, φίλο της ησυχίας, άνθρωπο
δοσμένο κυριολεκτικά ψυχήτε και σώματε στο Θεό, ουράνια χαρίσματα λαβώντα, σαν αντιστάθμισμα αυτής της υπομονής και του ιδιαίτερου τρόπου να ζει και να ομολογεί τον Θεό μέσα από την ασθένειά του. Ο Άγιος Νικηφόρος είναι μια μεγάλη παρηγοριά για το λαό του Θεού. Χαιρόμαστε που τον έχουμε ανάμεσά μας, χαιρόμαστε που απολαμβάνουμε τις χάριτες και την ευλογία του, χαιρόμαστε που στις δύσκολες στιγμές των ασθενειών μας, μικρών ή μεγάλων, μπορούμε να τον επικαλούμαστε, να μας χαρίζει την υπομονή που χάρισε ο Θεός εκείνον, να μας χαρίζει τη δύναμη και την ικανότητα της πίστεως για να ξεπερνάμε τις προσωπικές μας δυσκολίες, είτε αυτά είναι πόνοι, είτε αυτά είναι ασθένειες, είτε αυτά είναι γενικότεροι πειρασμοί. Και παρακαλούμε τον Κύριο και Θεό μας, διαπρεσβειών του Αγίου Νικηφόρου, να μεσητεύει και να ευλογεί και όλους εσάς, να σας χαριτώνει με τη χάρη της Αγίου Θεού και να σας χαρίζει στη ζωή σας πορεία υπομονής, ταπεινώσεως, που είχε πολύ και εκείνος, μετανοίας, επιστροφής, μια πορεία χάριτος και χαράς του Θεού. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαριτώνει όλους. Στην ερχόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τον υποτακτικό του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, τον Όσιο Ευμένιο τον Νέο. Ας είστε όλοι ευλογημένοι από τη χάρη του Αγίου μας. Αμήν.